Με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων που πλήττονται από τις συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού, οι πρόεδροι των εργατικών κέντρων του νησιού συναντήθηκαν με τον πρόεδρο της ΠΕΔ Κρήτης, Γιάννη Κουράκη, προκειμένου να υπάρξουν πρωτοβουλίες στήριξης των εργαζομένων, ιδιαίτερα στον κλάδο του τουρισμού, του επιστημού και των συναφών επαγγελμάτων. Έχουμε προβλέψει εδώ και καιρό ότι η πανδημία αυτή θα εξελιχθεί σε ανθρωπιστική κρίση. Ζητήσαμε από την ΠΕΔ να συντονίσει τους δήμους του νησιού και όλοι μαζί να δούνε με ποιο τρόπο θα αλαφρύνουν τους δημότες, οι οποίοι πραγματικά θα το έχουν ήδη και θα το έχουν ανάγκη, γιατί καταλαβαίνετε ότι με άνεργους ένα χρόνο και παραπάνω και χωρίς επιδόματα και χωρίς καμιά άλλη βοήθεια, γιατί υπάρχουν αρκετοί. Οι παρεμβάσεις θα είναι τόσο σε τοπικό όσο σε κεντρικό επίπεδο. Νομίζω όμως ότι πρέπει να γίνει και μια παρέμβαση και με τα ευρωπαϊκά συνδικάτα που προχωρούν πάρα πολύ καλά τα εργατικά κέντρα της Κρήτης και δεν είναι το ενδιαφέρον τους, δεν στρέφεται, συνεργάζονται και με τα εργατικά κέντρα της χώρας, αλλά ιδιαίτερα των περιοχών που πλήττονται, που έχουν τουρισμό, δηλαδή το Δεκανήσου Αιγαίου. Και σε κεντρικό επίπεδο να στηριχθούν οι εργαζόμενοι, ναι. Όπως εκτιμάται, μόλις το 40% των εργαζομένων εξασφαλίζει μεροκάματα στον χώρο του τουρισμού στο νησί μας, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό βιώνει το φάσμα της ανεργίας. Και γι' αυτό έχουμε κάνει σειρά επαφών και ξεκινάμε από την ΠΕΔ, έτσι ώστε να απευθυνθούμε σε όλους τους δήμους των νησιών για μειώσεις στους λογαριασμούς ίδρυυσης και αποχέτευσης, γενικά στα τέλη, αλλά να ενισχυθούν και οι κοινωνικές δομές, όπως τα κοινωνικά παντοπολία. Μιλάμε ότι σε όλη την Κρήτη γύρω στο 35-40% συνάδελφοί μας εργάζονται τώρα. Καταλαβαίνετε, οι υπόλοιποι που έχουν μείνει εκτός, κάποιοι έχουν μείνει εκτός των μέτρων στήριξης, εκτός της τρίμηνης παράτασης, εκτός της τετράμηνης αναστολής, καταλαβαίνετε ότι κάποιοι έχουν να πάρουν χρήματα από το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο που τελείωσε η δουλειά τους. Ήδη στα Χανιά έχει γίνει η πρώτη κίνηση με το Δήμο Χανίων και η δική μας δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης και αποχέτευσης έχει πάρει μία απόφαση για 60% μείωση στο τιμολόγιο του νερού και της αποχέτευσης. Όχι για όλους, είναι για τις ευπαθείς ομάδες. Να υπάρξουν μέτρα ανακούφισης και ελάφρυνσης των συμπολιτών μας που πλήττονται από την κρίση, την οποία διανύουμε, ζήτησαν οι πρόεδροι των εργατικών κέντρων του νησιού, οι οποίοι περιέγραψαν στο Γιάννη Κουράκη τα δράματα λόγω ανεργίας στον χώρο του τουρισμού, κρούοντας παράλληλα το καμπανάκι του Λουκέτου για αρκετές επιχειρήσεις, καθώς ο χειμώνας προβλέπεται ιδιαίτερα δύσκολος. Είμαστε στα πρόθυρα μιας ανθρωπιστικής κρίσης, την οποία οι Δήμοι από μεριά τους σε όλους τους νομούς μας θα πρέπει να δείξουν το πρόσωπο της αλληλεγγύης. Αυτό εμείς από τη μεριά μας, σαν εργατικά κέντρα, θα το μεταβιβάσουμε και στους κατατόπους Δήμους. Η αυτοδιοίκηση θα συνεχίσει να στέκεται έμπρακτα δίπλα στους πολίτες, δήλωσε ο Γιάννης Κουράκης, ο οποίος θα προχωρήσει παρεμβάσεις τόσο σε κεντρικό επίπεδο για την οικονομική ενίσχυση των Δήμων, όσο και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, με στόχο να υπάρξει οικονομική ανάσταση νοικοκυριά μέσω μειώσεων στα τέλη ίδρυυσης, αποχέτευσης και όχι μόνο. Άνθρωποι οι οποίοι σταμάτησαν τη δουλειά τους τον Οκτώβριο του 19, πιθανόν να ξαναεργαστούν το Μάιο του 21. Άρα είναι μεγάλο το διάστημα, μεγάλη η στήριξη που χρειάζονται αυτοί οι εργαζόμενοι και η στήριξη που χρειάζεται γενικά το νησί. Θα το προσπαθήσουμε, θα το παλέψουμε, θα αγωνιστούμε γι' αυτό. Θα πρέπει να υπάρξει συστράτευση, δήλωσε ο Γιάννης Κουράκης, ο οποίος παράλληλα τόνισε την ανάγκη να υπάρξει παρέμβαση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη στήριξη των εργαζομένων.